καλωσορίσατε στο κλειστό γυμναστήριο της 10, όπου θα δούμε ένα μάτσο ανάμεσα στους Ελλάς Πέπερς Μπέρς εναντίον τους Πέμπλα για τον θεσμό του κυπέλλου, για το Winter Cup. Είναι μπει μέσα και οι δύο ομάδες. Στο τζάμπολ για τους Ελλάς Πέπερ Μπέρς έχουμε τον Μπέλη Δημήτρη. Και για τους Πέμπλα έχουμε τον Καρδιοφίλη με τη φίλο τζάμπολ για τους Πέμπλα Μπέρς. Και τώρα έχουμε τον Χίτα, ο οποίος θα σταματήσει, θα κάνει ένα όμορφο πουλά από την κορυφή της ρακέτας, θα το χάσει Μπέλης και αφού χαμένει το rebound του Καρδιοφίλη. Αλλά έχουμε time out καθώς έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε σε λίγο. Πάμε! Ναι! Έτοιμος! Πάμε! Καλησπέρα από το κλειστό της 10. Παρακολουθήσουμε σήμερα ένα παιχνίδι ανάμεσα στους Puebla και τις Ελλάς Paperbirds. Με σκεπτικά και παιδούχους να είναι οι Ελλάς Paperbirds. Κοινάμε με το Λεκοβίλα στην πρώτη προσπάθεια, είναι άστοχος. Αλεπάκι στο αμυντικό ριμάουν. Και τώρα ο Πολυχρωμιάδης. Κοίτας με αντίπαλο τον Καριοφίλη. Αλεπάκι, βγάζει έξω. Ένα αυτοί για δύο. Τον Μιχαρίδη, με άστοχος, Λεκοβίλα σηκώνεται. Κοίτας, ωραία δημιουργία και ο Πολυχρωμιάδης μέσα στο lay-up. Είναι το πρώτο καλάθι του αγώνα 2-0 μπροστά η Ελλάς Paper Bears. Λαμπαρίδη. Αλεξανδρίδη, αφήνει και τον Καρδιοφίλη. Έχει μετά το Μπέλη. Για να φύγει αυτό το καλάθι. Ακολουθεί όμορφα την μπάλα, θα κερδίσει το φάουλ από τον Αλεπάκη. Πρώτο φάουλ για τους Ελλάς Paper Bears. Γιανακούλας είναι στην πρώτη ελεύθερη βολή. Θα αφαιθήσει. Γιανακούλας στην δεύτερη βολή. Μία στις δύο. 2-1. Μειώνουν το πρώτο καλάθι των Πουέμπλα σε αυτό το παιχνίδι κυπέλλου. Πολυχρωμιάδης, Χίτας, Αλεπάκης, ωραία κυκλοφορία για 3 από τον Μπέλη, άστοχος, Αλεπάκης με το μακρινό εξαιρετικό rebound και ο Παρμάκης για 2, αστοχή και ανάθεση εξαιρετικό rebound ο Μπέλης, Χίτας για 2, καλώς, κακώς, αμυντικό rebound από τον Λεκομπλέ. Ωραία προσπάθεια από τον Λεκομπλέ μέχρι το λεγιά, άστοχος, Χίτας, το rebound. Ωραία, ο Μπέλης, αστοχή, Καρδιοφίλης. Πάμε λίγο rebound. Γιανακούλας, βγάζει έξω για τον Αλεξανδρίδη, ωραία. Για 3 από τον Καρδιοφίλη, εύστοχος εις 3 πόντων. 2-4. Μπροστά η Πουέμπλα. Λεγκό. Κοίτας. Πάλι το Λεκομπλέ, κλείστηκε, Φαρμάκης, έχω χαμηλά. Μόνος ο Πολυχρωμιάδης για 3, εύκολος. Τι 3 πόντων, 5-4. Μπροστά με έναν. Γελάς Paper Bear. Κάποιο φίλος, ωραία προσπάθεια, δεν θα μπορέσει να σηκώσει ένα από το lay-up. Και τώρα Λεπάκης. Γρήγορο transition για τις Ελλάς Paper Bear. Πολυχρωμιάδης για 3. Ένα στα δύο για τον Πολυχρωμιάδη σε αυτή την πρώτη στις δύο απόπειρες. Λαμπαρίδης, Αλεξανδρίδης. Λαμπαρίδης σε ρόλο οργανωτή. Ψάχνει τον Καρδιοφίλη ο οποίος θα το πάρει το σουτ. Είναι καλό σου πέρα, εδώ δεν θα εξεκίσει όμως. Και ο Πολυχρωμιάδης θα πάρει το αμυντικό rebound. Ωραία προσπάθεια από τον Μπέλη, ωραία
ασίστ από τον Πολυχρονιάδη και καλάθι από τον Μπέλη Δημήτρη. 7-4 μπροστά επιτυχά και παιδούχοι. Παριοφίλη. Ωραία, αλλάζει, Λαπαρίδη. Λεκομπλέ για τρεις, μετά το σκρίν του Λαμπαρίδη δεν μπορεί να ευθεσίσει. Ο Αλεφάκης σε ένα νέο αμυντικό rebound. Δεύτερο δικό του. Σημαίνει ένα μέτρο. Ωραία, δημιουργεί. Πάρα λίγο να περάσει μια πολύ έξυπνη πάσα ο Πολυχρονιάδης. Ο Αλεφάκης δεν μπορεί να συγκρατήσει όμως. Τη αλλάζει κατά 7-4, 6 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Αλεξανδρίδη. Αφήνει για τον Καριοφίλη. Αντίπαλο τον Μπέλη, ωραία. Ωραία κυκλοφορία για να κούλα για τρεις. Κάνει airball. Παραμένει 7-4. Υπέρ τον Ελλάς και τον Μπέλη. Κοίτας. Πολυχρονιάδης. Ψάχνει το Κοίτα, βρίσκει ένα λεπάκι. Ωραία συνεργασία. Κοίτας μέσα στο layout. Το φάλλο από τον Καρδεφίλη. Έχουμε δύο ελεύθερες βολές. Για τον Χρήστο Κοίτα. Ο Χρήστος Κοίτας στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν από τους διακριθέντες για την ομάδα του. Καθώς έπαιρνε τις περισσότερες προσπάθειες επιθετικά. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Είναι ένας από, από τα βασικά γρανάδια της φετινής ομάδας του Ελλάς Paper Bears. Η ομάδα να θυμίσουμε ότι τύχηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. 2-2 τώρα για τον Χρήστο Κοίτα. Και τώρα αλλαγές για τις Πουέμπλα. Στο παιχνίδι περνάει με το νούμερο 8 ο Ζανίδης. Και ο Τσιακαλής για να περάσει εκτός ο Λεκομπλές και ο Αλεξανδρίδης. Ο Τσιακαλής αφήνει για τον Ζανίδη. Ζανίδης προσθήκη στην σημερινή περίοδο για τον Τσιακαλή, καθώς και το περσινή χρονιά δεν ήταν στο ρόστερ της ομάδας, ούτε στο καλοκαιρινό τουρνουά. Ο Ζανίδης δεν μπορεί να ξεκίνησει, αλλά επάγγιση. Βγάζει έξω. Τέλειος, Αλεπάκης για 3, όχι για 2 ήταν τελικά. Κατάλληλη προσπαθή για το αμυντικό rebound. Δεν ξέρω όλα πάρα. Γενικότερα η Πουέμπλα μια ομάδα η οποία κρατάει το βασικό της κορμό από την περσινή χρονιά και κάνοντας μερικές προσθήκες ενδυναμώνει κάπως το ρόστερ της. Μια αρκετά καλή ομάδα. Καρδιοφίλης θα κάνει airball μετά την πάσα του Λαπαρίδη. Προσπαθεί ο Ζανίδης. Εν τέλει θα κερδίσει την κατοχή με την επιμονή του. Κούλος τώρα θα είναι στην επαναφορά για τους Πουέμπλα, τους τυπικά φιλοξενούμενους στη σημερινή αναμέτρηση. Το σκορ είναι 9-4. Το 4-48 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Για να κούλα. Ζανίδης, θα το πάρει το σουτ. Καρδιοφίλης θα πάρει το εξαιρετικό rebound και θα συγκρατήσει την κατοχή. Θα σου πάρει και αυτό για 3. Άστοχος, Πολυχρονιάδης, Θεόδωρος, rebound. Γρήγορα στον συνδυασμό, τρομερό μπάσκετ από Μπέλη και Χίτα. Ο Χίτας χτυπάει εδώ, ας ελπίσουμε να μην έχει, να μην κάτσει σοβαρό, σηκώθηκε εύκολα. Ο παίκτης των Λάτσο Βεβέρς. Δεν έδωσε κάποιο φάουλ για χτες. Άθελά του, ο παίκτης των Πουέμπλα. Θα ρίξει κάτω να αντιπαλώσει. Για να πούλες, παραμένει το 9-4. Γανίδης έφτιαξε μια πάσα χαμηλά για το Γιανακούλα. Από παρέμβαση όμως του Πολυχρονιάδη, η μπάλα θα παραμείνει για τους φιλοξενούμενους. Γιανακούλα. Είναι χαμηλά στην Καρδιοφίλη. Αστοχή. Φάουλ από τον Μπέλη. Ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Ο Καρδιοφίλης θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπέλη και θα τελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Καρδιοφίλης αγωνίστηκε τελευταία φορά στο καλοκαιρινό τουρνουά την Πασχετά της Σαλόνικα. Έχοντας πάρα πολύ καλά από το στάκι, ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες της ομάδας του. Τώρα θα βάλει την πρώτη βολή. Ένας πολύ έμπειρος παίκτης με πολύ καλά στοιχεία στο χαμηλό πόσο και καλό σουτ. 2-2. 2-2 και 9-6 για τους Last Paper Bears. Έχει ξεκινήσει αρκετά καλά το παιχνίδι, όπως και την προηγούμενη φορά. Κοίτας, Αλεφάκης. Ωραία προσπάθεια από τον Μπέλη, για 2 είναι άστοχος. Θα διαφύγει στο αμυντικό rebound. Και τώρα όλα παρέλει. Αγιοφίλης.
Μπρίλιστον για να κλείλα. Για τρεις από τον Δανίδη. Δανίδη σε φτωχή το δεύτερο σούτ των τριών πόντων του επιτηρεί. Ένα στα δύο και κάνει το 9-9. Ο Δανίδης εδώ, ο οποίος δεν το φοβήθηκε το σούτ, σουτάρει από αρκετά μακρινή απόσταση. Καλά πρώτα δείγματα από τον Γκάρτον. Μπέλης, αστοχή και ακάλυψη στα χέρια μαζί με τον Καρδιοφίλη για το rebound. Καρδιοφίλης, πολύ ωραία προσπάθεια. Μπέλης κάνει φάουλ. Πάμε καλά, τους δίνει το δεύτερο φάουλ του Μπέλης, σημαίνει μία αναμέτρηση. Όχι, πρώτο φάουλ. Είναι το πρώτο φάουλ. Και τώρα έχουμε αλλαγές. Το παιχνίδι περνάει με το νούμερο 11. Ο Νικηφόρος Γεώργος. Και στον πάντο θα κάτσει ο Μπέλης, ο οποίος έκανε το φάουλ. Καρδιοφίλης μέσα στην πρώτη ολόκληρη σκάλη μια βολή. 3-3 για τον Καρδιοφίλης στο σημερινό παιχνίδι. Τρεις στις τέσσερις. Κοίτας θα πάρει το rebound. 19 προηγούνται. Πουέμπλα, κοίτας. Προσπάθησε να βρει τον Πολυφρονιάδη, προσπαθεί συχνά οι ζώτες να δημιουργήσουν. Φαρμάκης για 2 μετά τη γρήγορη επαναφορά του Πολυφρονιάδη. Και καλάθι 11-10, δέρμπι το παιχνίδι, ξανά μπροστά. Η Ελλάδα στο Ετοπέρ. Εδώ και κάλλης δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα μετά την πάσα του Ζανίδη. Παρ' όλα αυτά του δίνει τα έτοιμα ο συμπαίκτης του. Προσπαθώντας να τον ενθαρρύνει. Νικηφόρος Γιώργος θα πάρει το φάουλ από τον Ζανίδη. Το φάουλ έγινε χαμηλά. Και θα γίνει επαναφορά απ' έξω. 11-10. Πολυφρονιάδης. Είναι για τον Αλεπάκη. Νικηφόρος Γιώργος για 3. Θα σκεφτεί. Και όλα παρείς. Στο rebound. Καρδιοφίλης, ωραία προσπάθεια. Σκεφτεί. Rebound από τον Φαρμάκη και τώρα Πολυφρονιάδης στον εκδηλιασμό. Μπορεί να τρέξει με το σύστα τα ομάδα και εδώ το κάνει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, 13-10. Με τον Πολυφρονιάδη και τον Κίτα, δύο πολύ γρήγοροι παίχτες. Μπορούν να χτυπήσουν στα πόδια και καταφέρνουν στον εθνικιασμό να πετύχουν άλλο ένα καλάθι. Και κάλλους. Ένας και αυτός από τους βασικούς παίχτες στην περσινή χρονιά. Έτσι ο οποίος αγωνίστηκε και στο περσινό ρόστερ. Και κάλλους. Δανίδης. Το φάουλ χαμηλά από τον Νικηφόρο Γιώργο. Θα περάσει ξανά ο Λεκομπλές. Λεκομπλές και αυτός είναι ένας από τους κινητήριους από τα βασικά γρανάζια της ομάδας των Πουέμπλα την περσινή χρονιά. Πολύ καλός παίκτης και αυτός. Ικανότατος σε ένα φαινόμενο ενός. Καρδιοφίλης τώρα μετά την καλή άμυνα του Νικηφόρου Γιώργου δεν θα μπορέσει να χτυπήσει. Με στους δύο πόντους. Πολυφρονιάδης. Φαρμάκης. Νικηφόρος Γιώργος. Ζώνη τώρα από τους Πουέμπλα. Μαγκάζοντας στους τριών πόντων το Φαρμάκη, αστοχή και όλο το μπλε. Θα μαζέψει το rebound. Καρδιοφίλης εναντίον όλων, βγάζει έξω. Με το μπλε, με τον Πολυφρονιάδη, θα το πάρει το στους δύο πόντων. Δεν μπορεί να χτυπήσει ο Λαπαρίδης. Και ο Ζανίδης για 3, 1-3. Ο Ζανίδης ο οποίος το πιστεύει πολύ το σούτ του. Δεν φοβάται να πάρει μακριά σούτ. Στο παιχνίδι περνάει ο Μπαξεβανόπουλος με το νούμερο... Μπαξεβανόπουλος, συγγνώμη, με το νούμερο 35 και τον πάντο δεν κάτσε ο Τσιαγκάλης. Φαρμάκης, Πολυφρονιάδης, ωραία προσποιήθηκε. Καλή δημιουργία, κοίτα για 3 καλάθι και φάουλ. Μεγάλο καλάθι από τον Χρήστο Χίτα, ο οποίος είναι το τέταρτο μαζικό φάουλ των Ελλάς Τέιμπερμπερ, δεύτερο φάουλ για τον... Συγγνώμη για τους Πουέμπλα, το τέταρτο φάουλ, το τέταρτο μαντικό. 3 έχουν οι Ελλάς Τέιμπερμπερ. Και δεύτερο φάουλ για τον Ζανίδη. Κοίτα δεν μπορεί να συγκριστεί πλέον από την Ευρωλίου, αλλά θα πάρει το επιθετικό ριβάν. Βρίσκεται Κοίτα, θα λέγαμε για αυτό το παίχτη. Πραγματικά τρομερή εμφάνιση στο προηγούμενο παιχνίδι που θέλει. Αλεπάκι. Βγάζει έξω, Πολυφρονιάδης, Φαρμάκης για 3.
Δεν μπορεί να φωτίσει. Ζητάει συγγνώμη και από τον πάγκο. Το μάτι είναι πολύ δυνατό παίκτη. Στη ρακέτα των Last Paper. Καριόπουλη. Πάσα που δεν την περίμενε ο Παπαστεβανόπουλος. Πολυχρονιάδης για τρεις. Εύκολο στους τριών πόντων. Ο Θεόδωρος Πολυχρονιάδης 19-10 για πρώτη φορά στη σύν 9. Με Last Paper Bears. Ο Μέν 35 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Λαμπαρίδης. Καριοφύλης, πολύ ωραία. Ο Στεφανόπουλος. Το έφτει τάπα από το ταπλό. Πολύ ωραία συνεργασία πάντως από τους Πουέμπλα. Και τώρα έπαιξαν ωραίο μπάσκετ. Νικηφόρος Γιώργος δεν μπορεί. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Καριοφύλη. Χάνει εν τέλει την μπάλα από Κίτα. 11 δευτερόλεπτα τώρα. Ρίσος Κίτας εναντίον όλων. Αλεπάκι. Πολυχρονιάδη Θεόδωρος και καλάθι. 21-10, αυτό θα είναι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 21-10 υπέρ των Ελλάδας Paper. Θα κάνουμε εμείς μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Να θυμίσουμε ότι οι Ελλάδας Paper Bears προηγούνται με 21-10 στο σκορ. Μια αρκετά καλή εμφάνιση στο πρώτο δεκάλεπτο για την ομάδα των Paper Bears, γιατί ήταν αγωμένοι στο προηγούμενο παιχνίδι, σήμερα ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Θα ψάξουν την πρώτη νίκη. Στο παιχνίδι έχει περάσει πιο πολύ χρονιά ο Γιάννης. Πιο ξένα τον πάλι ο Γιάννης. Η πρώτη επίθεση για τους Πουέμπλα με τον Λεκομπλέ. Καριοφύλλη. Μένει το σκρίνι του Πάκτα, αυτός και αυτός έχει περάσει για πρώτη φορά. Καριοφύλλη θα υποτύπει στο λάθος. Δεν μπορείς να την κρατήσει μπάλα και τώρα ο Νικηφόρος Γιώργος για τους Paper Bears. Ο Λιχρονιάδης. Παξεβανόπουλος, βάζει έξω, Παρμάκης. Παξεβανόπουλος, ένα λεπτά του. Παρμάκης για δύο. Άστοχο, Νικηφόρος Γιώργος, τον πάω τα στο κύριο. Και ο Παξεβανόπουλος θα πάρει αυτό το αμυντικό rebound. Λεκομπλέ. Παξεβανόπουλος. Πάχτας. Κάνε τον Καριοφύλλη. Ωραία κυκλοφορία. Μπαξεβανόπουλος για τρεις. Είναι άστοχος. Πάχτας στο μακρινό επιθετικό rebound. Και τώρα για να κούλα. Καριοφύλλη. Δύσκολη προσπάθεια τον Καριοφύλλη. Θα έχει όμως αυτά τα σούτ. Είναι σε ρεπερτόριό του. 21-12. Όμορφο καλάθι από τον Καριοφύλλη. Αλεπάκης. Για τον Πολυχρονιάδη τον Γιάννη. Θυμίσουμε ότι και αυτός αγωνιζόταν πέρυσι με την ομάδα των Στεφανινά Τίμπεργη. Νικηφόρος Γιώργος ως εκεί. Και ο Παλιογιάννης, ο οποίος παίρνει το πρώτο του ριμπά, μόλις επιθετικό, στο πρώτο παιχνίδι. Παρμάκης για δύο, στο εκεί. Πάχτας, στο αμυντικό ριμπά. Και τώρα ο Παξεβανόπουλος αφήνει για τον Πάχτα για να οργανώσει το παιχνίδι των Πουέμπλα. Για να κούλα. Πολύ ωραία κυκλοφορία, Λεκομπλέ για δύο. Δύσκολο σου και ευστοχή όμως. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Λεκομπλέ. Και βρήκε λίγο χώρο και εκτέλεσε. 21-14. Μειώνει 7. Ένα μικρό 4-0 για τους Πουέμπλα. Πολυχρονιά του Γιάννης. Πάλι ζώνη για τους Πουέμπλα. Ωραία, κίνηση από τον Παλιο Γιάννη. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ξενοφέτας, εκεί. Και ο Καρδιοφύλλης το rebound. Τώρα θα τρέξει ο Μάντου. Φάουλ από τον Παλιο Γιάννη για να σταματήσει αυτό τον εθνιδιασμό. Καλό φάουλ από τον Γκάρ, τον Ελλάς Τέιλερ Μπέρ. Ο Γιάννης, ο οποίος είχε γνωστεί στο παρελθόν και στη Γάμα Εθνική. Και τώρα ο Αλεξανδρίδης, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι και να κάτσει στον πάγκο. Μπαξεβανόπουλος. Πάλι ο Λεκομπλέ. Ωραία προσπάθεια. Παρμάκης θα του πάρει την μπάλα αλλά με φάουλ. Σύμφωνα με τους διαιτητές. Ο
Έχουμε 14 δευτερόλεπτα για να κλειδώσει την επίθεση η Πουέμπλα. Για να κούλα. Λεκομπλές με τον Παγιο Γιάννη. Καριοφίλη. Πάχτας με αντίπαλο του Φαρμάκη, δεν θα το πάρει το σούτ. Λεκομπλές. Τελειώνει ο χρόνος, εκτελεί για δύο δύσκολο σούτ. Δεν υπάρχει φάση. Ο Ζημί γεννόμενη καθώς ο χρόνος έχει λήξει. 21-14. 7 και 13 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο μέχρι τώρα, σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά, οι Πουέμπλα έχουν πετύχει 4 φούδες. Έχουν μειώσει κάπως τη διαφορά. Ο Λιχρονιάδης. Νικηφόρος Γιώργος, εναντίον όλων, δύσκολη προσπάθεια, θα κάνει λάθος. Τώρα ο Λεκομπλέ. Πρέπει στο ανοιχτό γήπεδο και θα φτάσει σε ένα εύκολο λόγο, καλάθι και φάουλ. Καθώς ο Παγιογιάννης προσπάθησε να το χρηματίσει ψηλά το Λεκομπλέ, το κέρδισε κατά κράτος 21-16 και μια συμπληρωματική βολή. Time out για τους Ελλάς Paper Bears, οι οποίοι βλέπουν ότι αρχίζει σιγά σιγά να μειώνει διαφορά. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και πάλι στο κλειστό της 10, αλλά είναι έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι με το Λεκομπλέ, ο οποίος έχει πετύχει καλάθι και φάουλ και θα έχει την ευκαιρία για μια συμπληρωματική βολή. Ο ξενοφών Παγιογιάννης έχει κάνει το δεύτερο του φάουλ στη σημερινή αναμέτρηση και ίσως αυτό αποτελεί πρόβλημα για τους ονομάδων Ελλάς Paper Bears, καθώς είναι βασικούς παίκτες στη θέση των Γκάρ. Με τον πλέον αυτό έχει βολή. Με τον πλέον αυτό έχει ξεκινήσει αρκετά καλά το σημερινό παιχνίδι. Μπέλης Δημήτρης. Ο Χρονιάδης Γιάννης αφήνει για τον Αλεπάκη, ο οποίος θα του γλιστρήσει μπάλα και θα κάνει το λάθος για τη συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Και αλλαγή ξανά κατά πίεση. Ο Λαπάρδης ο οποίος και πάλι επιστρέφει στην πεντάδα. Καριοφίλης από πολύ μακριά για τρεις. Καλώς είστε, είπαμε, αστοχή εδώ. Ίσως δεν είχε βγει το παιχνίδι στο μακρινό σου. Λεκομπλέ για τρεις. Είναι άστοχος. Προσπαθεί ο Πάκτας. Και από τα χέρια του Μπέλη η μπάλα θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Μπέλης ο οποίος παραδέχεται και ο ίδιος ότι αυτή την μπάλα να γίνει εκτός. Πάκτας. Λαπαρίδη. Αλεξανδρίδης ο οποίος ο Πεχινός. Ο Πεχινός αρχηγός. Πολύ ωραία συνεργασία. Βγήκε πάρα πολύ ωραία συνεργασία με Καριοφίλη, Αλεξανδρίδη και Πάχτα. 21-18. Μειώνουν κι άλλο τη διαφορά η Πουέμπλα στις 3. Αλεφάκη. Ωραία ο Παγιγιάννης. 3 δευτερόλεπτα από τον Μπέλη. Άλλη μια πολύ καλή άμυνα για τους Πουέμπλα. Ο Λαπαρίδης αφήνει τον Λεκομπλέ, ο οποίος θα οργανώσει τώρα την επίθεση των Πουέμπλα. Αλεκανδρίδης, ο οποίος έχει πολύ καλό σου τριών πόντων. Χωρίς ακόμα βέβαια να έχει πάρει κάποια προσπάθεια, θα τον βρείτε σε λίγο. Καριοφίλης, τελεί. Αμυντικό rebound από τον Πολυχρονιάδη Γιάννη. Αλεπάκη, πολύ ωραία προσποιείται. Τρομερή πάσα και καλάθι από τον ξενοφόν Παγιογιάννη, ο οποίος θα πετύχει το πρώτο δυτικό του καλά στο σημερινό παιχνίδι. Ένας πολύ καλός παίκτης ο Παγιογιάννη και σημαντικός ιδιαίτερα για την ομάδα του. Αλεξανδρίδη. Λαπαρίδη. Λεκομπλές για τρεις. Το πιστεύει το σούτ ο Λεκομπλές, είναι πολύ μεγάλο το σούτ. Καλάθι ψυχολογίας για τους Πουέμπλα, 23-21. Λεκομπλές ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά το παιχνίδι. Δεν κάνω λάθος, έχει φτάσει στις 7 πόντους. Φαρμάκι για δύο, δεν μπορεί. Ο Μπέλης όμως ελευθερικό rebound, προσπαθεί ο ίδιος, το ξαναπαίνει από 4 παίκτες. Τρομερή προσπάθεια από τον Μπέλη Δημήτρη, ο οποίος ανάμεσα σε 4 παίκτες πήρε το ελευθερικό rebound και τώρα κέρδισε το φάουλ για δύο δεύτερες βολές. Το φάουλ έγινε από τον Πάχτα. Πρώτο φάουλ και για τον Πάχτα και ο Τσιακάλης θα περάσει στο παιχνίδι. Στέρνης Τσιάκαλης, ο οποίος και αυτός ήταν πέρσι στην ομάδα των Πουέμπλα. Έμεινε και αυτή τη χρονιά στην ομάδα. Βέλης θα φαγεί στην πρώτη βολή. Μια συζήτηση από τον Μπέλη Δημήτρη. Και αλλαγή στο παιχνίδι θα περάσει και πάλι ο Ζαμίδης, ο Κωνσταντίνος Ζαμίδης, ο οποίος θα θυμίσουμε ότι είναι νέα προσθήκη στο ρόστερ των Πουέμπλα την φετινή χρονιά.
Να τους ανοίξω, πρέπει να φέρω έχει ένα εύστοχο σου τριών πόντων. Καριοφίλη, αστοχή και ο Αλεπάκης που συμπεράσει αυτό το παιχνίδι θα πάρει ο Λιβάνα Πόντου. Είναι άμεση. Ένα πάρα πολύ καλό παίκτη, είναι πολύ καλά προσόντα. Και τεχνικά και αμυντικά είναι εξαιρετικός. Πάει πάνω στην Καριοφίλη. Βάλω από τον Μπέλι. Δεύτερο φάουλ και για τον Μπέλι. Ζαμίδης αφήνει για τον Λαπαρέδη. Αλεξανδρίδης. Καλώς ήταν από τα 75, ακόμη δεν έχει πάρει κάποια προσπάθεια για να το αποδείξει αυτό. Πολυφωνιάδη κλέβει την μπάλα, καλή άμυνα από Μπέλι και Πολυφωνιάδη. Γιάννη, Μπέλι. Βγάζει έξω, Κίτα, είναι καλό σουτέρ και εδώ το αποδεικνύει. Μεγάλο σουτ από το πρώτο Κίτα. 27-21 στο συν 6. Οι τώρα σιγά σιγά προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη διαφορά που είχαν χτίσει στο πρώτο δεκάλεπτο. Αλεξανδρίδης, και αυτός είναι καλός σουτέρ, εδώ δεν θα εξοχίσει. Καλλιοφίλης, κάτω καλά που δεν εξοχίσει. Και ο Αλεξανδρίδης, το μακρινό, θετικό rebound. Θα ξανασουτάρει για τρεις και εδώ αποδεικνύει πόσο μεγάλο σουτέρ είναι ο Νίκος Αλεξανδρίδης. Όπως έχουμε πει και αυτό το παίκτη, έχει ένα πάρα πολύ καλό σουτέρ και αυτό είναι το σύντριον πόντων. Ένα στα δύο. Παντάει ο Μπέλης, όχι δεν μπορεί να απαντήσει ξανά. Και ο Λαπαρίδης θα πάρει τα μικρότητα. Ο Λαπαρίδης είναι ένας βραχής όμως, γάρα αρκετά καλός αμυντικός. Καριοφίλης, για δύο νόλων, Ζανίδης και αυτός για τρεις. Εδώ δεν μπορεί να εξοχίσει και ο Αλεπάκης θα πάρει το rebound. Κοίτα, πολύ ωραία προσπάθεια. Θα κερδίσει το φάουλ, θα τελέσει δύο βολές. Είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει αυτά τα coast to coast. Καθώς είναι ένας παίκτης πολύ ψηλός, γύρω στα πάνω από 2 μέτρα και με πολύ μεγάλο διαστολισμό. Τρίτο φάουλ από τον Ζανίδη. Αυτό είναι πρόβλημα τώρα για τους Πουέμπλα. Άστοχος στην πρώτη βολή. Χωρίς ο Σκίτας. 27-24. Έχουμε ένα καλό παιχνίδι με καλό ρυθμό. Οι δύο ομάδες πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Κοίτα στο στοχή, επιθετικό rebound από τον Μπέλι. Καλή άμυνα εδώ τον Λαπαρίδη. Κοίτα ξανά για τρεις. Φάουλ από τον Ζανίδη, ξανά. Θα πρέπει να είναι το τέταρτο φάουλ του Ζανίδη. Είναι όντως το τέταρτο φάουλ, αυτό είναι όντως ένα σοβαρό πρόβλημα για τις Πουέμπλα. Θα δώσει επιθετικά αυτός ο παίκτης μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον ομάδα του. Περνάει στο παιχνίδι ο Γιανακούλας ξανά με το νούμερο 10 και ο Γιανακούλας την περσινή χρονιά στο βασικό ρόστερ της ομάδας των Πουέμπλα. Είχαν φτάσει μέχρι και τον τελικό απέναντι στους Ρένες, να θυμίσουμε που εκεί η ομάδα ιτήθηκε στις λεπτομέρειες. Να ο Πουέμπλα γενικότερα ένα πολύ καλό σύνολο με αυτό το κορμό που έχει χτίσει. Με καλούς παίχτες που μπορούν να πάνε την ομάδα μέχρι και τον τελικό. Θα δούμε βέβαια τώρα θα γίνει στο θεσμό του κυπέλλου, πόσο καλά θα τα πάνε και στο θεσμό. Θα δούμε γενικότερα μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Και τώρα ο Χρήστος ο Κίτας θα την βάλει την πρώτη βολή. Δεύτερη. Επανάληψη της βολής για τον Χρήστο Κίτα, ο οποίος θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία για να κάνει το 2-2. 28-24 και 29-24 από το Χρήστο Κίτα, ο οποίος τρομερά χαρακτηριστικά και επιθετικά, παρά το ίδιο τρομερά χαρακτηριστικά σου, πολύ καλό σπέρ. Λαπαρίδης, βγάζει έξω για τον Αλεξανδρίδη. Προσποιείται, θα το πάρει το σουτ, εδώ δεν θα εξοχίσει. Ο Λαπαρίδης όμως βρέθηκε στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή, θα πάρει το rebound. Και θα μειώσει στις 3 για την ομάδα του. 29-26. Κοίτα, έχουμε ελεύθερο παίχτη, Πολυφρονιάδης Γιάννης. Πολύ εμπειρός, ωραία δημιουργία. Ακόμα πιο όμορφη πάσα του Χρήστου Κίτα. Και ο Μπέλης εδώ δεν θα του κάνει μπάλα το πατήρι.
Πάνω από τον Αλεξανδρίδη και τώρα και να κούλα. Πάρα λίγο να κάνει το λάθος. Κατάλυφος. Πια καλυφωτής πέρα στο παιχνίδι. Κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Για να κούλα. Αλεξανδρίδη. Για να κούλα μόνος του στους τριών πόντων. Καρδιοφύλλης το rebound. Δύο σούτα. Κάνε λίγο rebound. Τρέχει το σούτα. Πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια από το σούτα. Άλλο ένα καλάθος. 31-26. Έχουμε time out που καλούν η Πουέμπλα. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε λογικά για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ο Παστεβανόπουλος και ο Σιγκούρης που περάσει το παιχνίδι για την Πουέμπλα. Έχουμε επιστρέψει 31-26. Προηγούνται οι Ελλάδες και οι Πέρας 1-20 πριν από τη λήξη του μηχρόνου. Πάχτας. Ο Παστεβανόπουλος είναι άστοχος. Τελικά το ριμπάνω από ποιον, από το Κίτα. Το μακρινό rebound, Αλεπάκης, ωραία δημιουργία, Πολυφωνιάδης, Κίτας για δύο, έχει και αυτό το σουτ ο Χρήστος Κίτας στο ρεπερτόριο του 33-26, το σύν 7 για τους Πουέμπλα. Λιγότερο από ένα λεπτό για τη λήξη του χρόνου, για να κούλας. Αγιοφύλης, ωραίο το σουτ, είναι άστοχο, Κίτας σε ένα ακόμη rebound. Πάλι τρέχει στα μισό κύπρο το Χρήστος Κίτας. Ωραία κυραχαία. Go to go, τρομερή προσπάθεια, σωστή. Πάρτας, κάνουμε και το rebound. Παχτεβανόπουλος, Πάρτας. Παχτεβανόπουλος. Λάθος πάσα από εδώ και εγώ, Πολυχρονιάδης, αφήνει για το Χίτα. Τρέχει στον ενδιασμό, ο Χίτας, εναντίον όλων. Να κοινώνει μπάζει ο Παχτεβανόπουλος. Απομένουν 5 δευτερόλεπτα τώρα για να κούλας, 4, Πάστας, Λεκομπλές για 3, κάνει airball και αυτό θα είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 33-26, η Ελλάδα Paper Bears, προηγούνται στο σκορ. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημιχρόνο. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι στο Χριστό της 10. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημιχρόνο. Οι πεντάδες των δύο ομάδων, για τους Πέμπλα, Αλεξανδρίδης, Λεκομπλές, Σιακάλης, Καρδιοφύλλης και Λαπαρίδης, ενώ από την άλλη για τους Last Paper Bears. Τους τυπικά γηπεδούχους, ο Μπέλης, ο Πολυχρονιάδης, ο Θόδωρος, ο Αλεπάκης, ο Παρμάκης και ο Γίτας, στην ουσία η πεντάδα η οποία ξεκίνησε το παιχνίδι και ξαναρχίζουμε. Πάλι ζώνη στο ξεκίνημα για τους Πουέμπλα. Γίτας, πάλι από τους πολύ καλούς παίκτες στο πρώτο μήνυμα για την ομάδα του. Μπέλης για δύο. Μπέλης αυτός παρόλο που έχει ένα πολύ ωραίο shooting sport γενικά σαν παίκτη. Σήμερα δεν έχει βγει το σουτ τόσο πολύ, αλλά έχω την εντύπωση ότι στη συνέχεια του πρωταθλήματος του κυπέλλου του σουτ είναι τρομερός. Λαπαρίδη, θα μιλάει για τον Σιακάλη. Καρδιοφύλλης για τρεις, μεγάλο σουτ, τρία πόδια. Είναι καλός ο καιρό ο Καρδιοφύλλης. Μιχτάρη ο Καρδιοφύλλης, ασίστ του Αλεξανδρίδη, 33-29. Κοίτας. Να δει ο Νόλων πάλι, βγάζει έξω. Πολυχρονιάδης Θεόδωρος για τρεις και αυτός είναι καλός κουτέρ, εδώ δεν το αποδεικνύει. Ο Κοίτας επιθετικό rebound. Κάτσε εκ νέου. Πάλι ο Κοίτας και καλά. Χρήστος Κοίτας, 35-29. Στο σύν 6 ξανά για τους Last Paper Bear. Λαμπαρίδης για το Λεκομπλέ. Καλή άμυνα. Σιακάλη. Είναι για τον Αλεξανδρίδη. Τον Λαπαρίδη. Αλεξανδρίδη, πολύ. Δεν μπορεί να φτιάξει το πόδι εδώ και ο Κίτα θα πάρει το ριμπάν. Τρομερή ρεφέρα από Κίτα. Ωραία δημιουργία και καλάθι. Ο Χρήστος Κίτας, καλάθι από τον Μπέλη. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια του αγώνα. Εδώ είμαστε και πάλι. 37-29. Ελλάς και Edward Bears προηγούνται για 8 πόντους. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο έτσι όπως αρχίσαν, έτσι όπως τελειώσαν το πρώτο στην ουσία. Και ο Λαπαρίδης
Μετά το time match στην πρώτη επίθεση για τους Πέμπλα. Μετά το derby το σημείο που είναι και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Τόσο αμυντικά τόσο φυσικά. Άργιο Φίλης μέσα στο λέει από όμως και το Πάτρια. Κάνει Φίλης ο οποίος κάνει τρομερή εμφάνιση. Φυσικά αυτός ο Λεκομπλές είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες της ομάδας μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Βέλης. Ωραία γύρισε. Πρόξιμο από τον Τσακάλι. Τσακάλι τον πίσω. Φέτος θα παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής από ό,τι φαίνεται. Περισσότερο από πέρσι. Ο Ρασίλων έχει γίνει από τους βασικούς ψηλούς της ομάδας. Χρήστος Χίτας για 3. Εδώ δεν θα εξοκίσει. Είναι καλά, δείχνει το πρώτο άτομο του Χρήστος Χίτας σε αυτούς τριών πόντων. Αργεφίλης. Καλή άμυνα από τους παίκτες στο Paper Pass. Και τώρα ο Χίτας Καρφόνη. Καρφώνει εντυπωσιακά ο Χρήστος Χίτας. Λαπαρίδης για 3. Μεγάλο σου τριό πόντο από τον Λαπαρίδη. Καλά της ψυχολογίας για την ομάδα των Πουέμπλα. 39-34. Πολυχρονιάς για τον Βέλη. Δείτε τώρα μπορείς να ψηφίσεις και έρχεται ο Φαρμάκης και κάνει το follow. 41-34. Καριοφίλης, πάρα λίγο φίλη, πάρα καλή άμυνα τον Αλεπάκη. Αλεξανδρίδης για 3. Εδώ δεν του κάνει πάρα το πατήρι. Για κάλλη θα πίνει για τον πάλι για τον Αλεξανδρίδη. Καριοφίλης. Βγάζει έξω, καλή άμυνα τον Πολυχρονιάδη και φαουλ. Καλό φαουλ του Τσακάλι, ο οποίος σταμάτησε έναν εύκολο συνδυασμό. Έχουμε αλλαγές. Για να κούλα στο παιχνίδι θα παρέδει τον Πάκο, ο οποίος έχει ένα πολύ όμορφο σου τριών πόντων και νομίζω ότι μέχρι τώρα στο παιχνίδι έχει φτάσει στους 5 πόντους. Θα παρέδει ο οποίος και τη φετινή αυτή τη χρονιά να παίρνει και πολύ περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη. 41-34. Μπέλης. Μπέλης. Το σου για 3. Πολυχρονιάδη Θεόδωρος. 44-34. Πολυχρονιάδης. Θυμίσουμε πέρσι για τον Στεφανινά Σύντροφος. Ήτανε πάρα πολύ καλή κάνει και φάνηκε και ο Πολυχρονιάδης ο Γιάννης πέρσι εκεί. Και τον Πολυχρονιάδη Χρήστο. Τρεις πέρσες οι οποίοι είχαν άμεσα στους Last Ever Best. Τρίτος Χίτας, τρομερή δημιουργία και καλάθι από τον Μπέλη. Σαράντα έξι, 34. Τρίτος Χίτας, άλλη μια πολύ όμορφη δημιουργία για να κούλας. Για 3, είναι άστοχος. Πολυχρονιά του Τέγκαρη στο rebound και βγάζει τον εφηβιασμό. Τον Μπέλη, δύσκολη προσπάθεια. Με υποψία φάουλ, ο Λεκομπλές θα μαζέψει αυτό το αμυντικό rebound. Καρδιοφίλη. Λεκομπλές για 3. Αστοχή και πάστα σε ένα ακόμη εφηβιασμό rebound. Πολλά επιθετικά rebound για τους Πουέμπλα σήμερα. Την πρώτη και οι δύο ομάδες έχουν γραμμίσει αρκετά στο κομμάτι του Βαν. Για να κούλα σπατώντας τη γραμμή, δεν μπορεί να εξεκίσει. Καρμάκι στο rebound και τώρα ο Χίτας. Πολύ ωραία δημιουργία και πάλι και καλά και. Αγωνιακούλα, time out, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και η πρώτη επίθεση είναι για τους Πουέμπλα. Μετά το time out. Μετά το καλάθι του Μπέλη, το δεύτερο συνεχόμενο. Τέσσερις δική του πόντι σε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Παχτεβανόπουλος έχει πέρασει το παιχνίδι για τους Πέμπλα. Για να κούλε. Αλεξανδρίδη. Ωραία δημιουργία και ο Καμίδη στο μάτ. Του δύο πόντων, άστοχος. Προσπάθησε ο Μπέλη να συγκρατήσει την μπάλα, δεν θα καταφέρει. Στο παιχνίδι έχει περάσει και ο Ξενοφούντας, ο Παλιγιάννης. Αλεξανδρίδης.
σακούλα. Ωραία για το ζανίδι, ωραία δημιουργία του ζανίδι για τον Καρδιοφίλη. Το έχει, τα έχει πάρα πολύ αυτά τα σκούλα. Το έχουμε ξαναπεί, ο Νεκτάριος Καρδιοφίλης. 48-36 μειώνει η τέμπλα, ωραία δημιουργία από τον ζανίδι, ο οποίος ίσως μέσα από την άμυνα και από τη δημιουργία να βρει ξανά την ψυχολογία για το σούτ, για το καλό σούτ. Μπέλης προσπαθεί, πιώνει τη φόρος Γιώργος, ο οποίος θα πάρει το πιστό ριμπάν. Πολύ καλή άμυνα του Αλεξανδρίδη, τη δουλεύει στη δύναμη εκεί. Νικηφόρος Γιώργος, καλή άμυνα του Ζανίδη, αλλοιώνει την προσπάθεια και ο Νικηφόρος Καρδιοφίλης σε νέο συνδυασμό. Ωραία προσπάθεια, δεν θα το πάρει, δεν μπορεί να πετύχει τα λάθη, όμως εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ από τον ξένο φόν, ο Παλιγιάννη. Ο Φίλης, άστοχος στην πρώτη βολή. Μετάσεις δύο από τον Καρδιοφίλη, δεν το συνεχίζει αυτό σίγουρα, σε καμία περίπτωση. Φαρμάκι, πιο πολυχρονιάδη τώρα. Θέλει, το εμπιστεύεται το σούτ του, δεν μπορεί να εξοχίσει, πολυχρονιάδη. Νικηφόρος Γιώργος. Γιώργος. Ωραία δημιουργία του ξενοφόντα και καλά και φάουλ. Μέσα η βολή του ξενοφόντου Γιώργου. Δεσμεύει ο Νικηφόρος Γιώργος. Είναι η πρώτη τρεις δική του πόδι στη σημερινή αναμέτρηση. 51-36. Μιλούμε, διευρύνει τη διαφορά μάλλον η ομάδα των Ελλάδων. Ψάχνουμε την πρώτη νίκη στο θεσμό του κυπέλου. Ωραία προσπάθεια από τον Αλεξανδρίδη. Ωραία προσπάθεια και από τον Νεκτάριο Αγγεφίλου. 51-38. Μειώνει στις 13 η ομάδα των Πουέμπλα. Διχώρος εναντίον όλων, δεν μπορεί να ευθυχήσει. Τον Παστεβανόπουλο σε ένα rebound. Να δούμε για τον Αλεξανδρίδη. Δεν θα μετρήσει το καλάθι ακόμη και να έλεγε. Το φάουλ έγινε από τον ξενοφόν Παλιογιάννη. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ. Πρόβλημα σοβαρό για τους Las Paper Birds. Ο Παχτεβανόπουλος κάθεται στον πάγκο και περνάει ο Λαπαρίδης και περνάει και ο Λεκομπλές στη θέση του Ζανίδη. Έχουμε επαναφορά τώρα για τους Πουέμπλα. Κάτω το καλάθι των Las Paper Birds. Λαπαρίδης. Πάλι ο Καρδιοφίλης και πάλι έψοχος. Καρδιοφίλης βάζει υποψηφιότητα για τον Μπέτσον MVP της σημερινής αναμέτρησης. 51-44. Σε περίπτωση νίκη των Πουέμπλα, νομίζω ότι ο Καρδιοφίλης θα είναι ο Μπέτσον MVP. Για να δούμε αν μπορούμε να γυρίσουμε αυτό το παιχνίδι. Μπέλης Δημήτρης. Φάουλ από τον Γιανακούλα, το φάουλ χαμηλά. Σύμφωνα με την υπόδειξη των διαιτητών. Παλιογιάννης. Φαρμάκι. Ωραία ο Μπέλης ο Δημήτρης. Πολύ ωραία προσπάθεια. Και καλάθι. 53-41 στο συν 12. Εδώ και λίγα λεπτά η Ελλάδα Σέιδερ Μπέρκιν θα καταφέρει να εξασφαλίσουν σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο μια σταθερή διαφορά πάνω από 10 πόντους. Λεκομπλέ. Λαπαρίδης αλλάζει ξανά με το Λεκομπλέ. Και θα πάρει και ένα καλό σου τριών πόντων. Δεν μπορεί να ευθεχίσει. Και ο Μπέλης Δημήτρης το αμυντικό rebound. Φαρμάκι, έχει εδώ τα σούτ των δύο πόντων. Εδώ δεν θα εκτελέσει, λάθος πάσα. Και επειδή δεν μπόρεσε ο ξενοφόν Παγιογιάννης να συγκρατήσει την μπάλα, ο Λεκομπλέτ θα πραγματοποιήσει άλλο ένα κλέψιμο. Πάλι ο Καρδιοφίλης, θετικό rebound για να κούλα. Καρδιοφίλης, πάρα λίγο καλά και πάει. Θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Επομένως κάτι παραπάνω από ένα λεπτό για τη λήξη και τη τρίτη δεκαλέπτωση. Το παιχνίδι περνάει ο Πάρπας.
Πάτρας και αυτός ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του την περσινή χρονιά. Παίζοντας κυρίως τη θέση 4 και τη θέση 5. Καρυοφίλης από εκεί ξανά. 53-42. Από τους Ελλάς Paper Birds νομίζω τον ψήφο για τον Πέτσον MVP νομίζω τον έχει πάρει δικαιολογημένα από τους Κούτας, αφού έχει κάνει μια τρομερή εμφάνιση, αυτή τη στιγμή βέβαια βρίσκεται στον πάγκο. 53-43 και τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλεπτού. Πολυχρονιάδης, αυτός καλός παίχτης. Μπέλης Δημήτρης για τρεις, ο οποίος έχει βρει το καλό του χέρι σε αυτή την περίοδο. Καθώς έχει πετύχει 9 δικούς του πόντους. 9 πόντους παρακαλώ σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο, σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Λαμπαρίδης. Καρδιοφίλης εναντίον όλων, ωραίο το φλότερ. Πολύ όμορφη προσπάθεια, δημιουργία του Λαμπαρίδη. Με ένα ωραίο drive και ο Καρδιοφίλης θα φτάσει σε ένα ωραίο layup με ένα όμορφο φλότερ. 56-45. Βέλης. Δεν θα μετρήσει το καλάθι. Μπαίνει απ' έξω. Φαίνεται το πέμπτο ομαδικό για τους Puebla. Αλλά οι Paper Birds έχουν 3 φάουλ και στο δεκάλεπτο. Οπότε από εδώ και πέρα οι Ελλάς Paper Birds εκτελούν βολές κάθε φορά που θα πηγαίνουν να κερδίζουν φάουλ. Μπέλης Δημήτρης, ο οποίος έχει βελτιωθεί κατά πολύ συγκριτικά με το πρώτο ημίχρονο. Εδώ δεν θα εξοχίσει. Μπαίνουν 24 δευτερόλεπτα περιπτά μία επίθεση για τους Puebla. Μπαίνει Δημήτρη, 0-2. Αλλά εκεί κάνει μια πολύ καλή περίοδο. Ένα πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο, Λεκομπλέ. Λαμπαρίδης, 15 δευτερόλεπτα τώρα. Λεκομπλέ, Γιαννακούλας, με αντίπαλο τον Παγιγιάννη. Πάλι ο Ριφίλης από εκεί, πάνω τον Μπέλη και τρέχει ο Λεκομπλέδης. Ωραία δημιουργία, ξενοφών Παγιογιάννης, δεν μπορεί να εξοχίσει. Τέλος και του τρίτου δεκαλέπτου, 56-45, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Το μάτι ξεκινάει ξανά. Εδώ στο Χριστό της 10, είναι έτοιμο να ξεκινήσει με τον Ζανίδη, ο οποίος ξαναεπιστρέφει στο παιχνίδι. Με κάνει μια παραφορά, ο Ζανίδης θα συνέχουμε ότι έχει 4 φάουλ. Με ένα μέσο, αυτό είναι λίγο ρίσκο, αλλά ούτως ή άλλως είναι τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, οπότε δεν έχει πολύ σημασία. Λεκομπλέ. Ζανίδης, ωραία πάσα για τον Λαμπαρίδη, ωραία κυκλοφορία, Γιαννακούλας για 3, έξω από τους 3 πόντων, 56-48. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα της ψυχολογίας, καθώς τώρα η Puebla. Να δούμε αν έχουν τα φυσικά αποθέματα για να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι. Πολυχρονιάδης Θόδωρος, ωραία δημιουργία, χίτα για 3, δεν μπορεί να ψεχίσει ο Μπέλης σε αυτό το rebound. Και φαόλα από τον Καρδιοφίλη, ο οποίος δεν συμφωνεί με τους διευθυντές. Ο Μπέλης ο οποίος πήρε ψηλά, τους κέρδισε όλους στον αέρα και βρίσκεται και θα εκτελέσει ξανά δύο δευτερόλεπτα. Δημήτρης Μπέλης, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο για την ομάδα του, περιχείροντας 9 πόντους και έχοντας πολύ καλή απόδοση γενικότερα και στον τομέα του rebound. Γενικότερα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σχετικά με το πρώτο ημίχρονο, η απόδοσή του. Εδώ το Μάτσεστα, αστοχή στην δεύτερη βολή. Βέλης Δημήτρης, 1-2. Με ωραία καμπύλη. 57, συγγνώμη, 48. 59. Η Ελλάς Paper Birds. Καρδιοφίλης για 3, αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει. Εδώ συγγνώμη και για τον πάλι. Θα δώσει διάστηση για να πάρει μια φλογή. Κοίτας. Ωραία προσφύγηση. Πολυθωνιάδη Γιάννης που έχει περάσει το παιχνίδι. Ωραία προσφύγηση. Πολυθωνιάδης επίσης έχει την εμπειρία, έχουμε δει ότι θα υποκύψει το λάθος όμως. Λέει τον Ζανίδης και τώρα για να κούλα θα αφήνει για το Λεκομπλέ. Καρδιοφίλης. Λεκομπλέ. Πολύ ωραίο λέει απανάποδο. Πολυθωνιάδης Γιάννης. Κοίτας, δύσκολη προσπάθεια και φάουλ του Λεκομπλέ. Λεκομπλές
βάλει νομίζω τις βάσεις για να δει ο Μπέτσον MVP τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν συνέστοχο στην πρώτη βολή. 58-48. Βάζω εκεί στη δεύτερη βολή. Μπέλη, Δημήτρη, το ρεμπά. Θα κάνει το λάθος. Βλέπω μπλε. Ο Κυρονιάδης ο Φρόντας πήγε να κερδίσει το επιθετικό φάουλ από τον Κουμπλέ, ο οποίος εν τέλει βγήκε κερδισμένος από αυτή τη μονομαχία. Γιαννακούλα στην επαναφορά για τους Βέμπλα. Λαπαρίδη. Λεκομπλέ για 3. Άσοχος ο Αλεφάκης. Στο αμυντικό rebound. Κοίτα, Αλεφάκης. Ωραία προσπάθεια, θα κάνει βήματα Αλεφάκης. Σε αυτό το δεύτερο, σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο, συγγνώμη, και βλέπουμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό. Το παιχνίδι έχει αποδείξει να είναι ντέρμπι, καθώς οι Πόρτλαντ έχουν ανεβάσει το θέση, έχουν μειώσει τους 10 αυτή τη στιγμή. Είχαν μειώσει και μέχρι και κάτω από τους 10 πόντους. Να δούμε αν θα καταφέρουν να πάρουν κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Γιάννη, Γιαννακούλα. Καλή άμεση του Σίτα, ο οποίος πάλι έχει ανοιχτό και το δεξά του και τρέχει και προσπαθεί και θα πετύχει καλάθι και φάουλ. Τρέχουν πάρα πολύ στο ανοιχτό κήπεδο οι Ελλάς Paper Bear, καθώς έχουν όλα τα προσόντα για να το κάνουν. 60-48 και ευκαιρία για τον Χρήστο Σίτα να πετύχει άμεσο τρίποντο για την ομάδα του. Έστω εγώ και στη βολή ο Χρήστος Κίτας. Γιαννακούλας με αντίπαλο τον Αλεφάκη. Καρδιοφίλης εναντίον 2. Καλή πάσα, ο Χρήστος Κίτας κλέβει. Βέβαια στο ρεφουδιασμό, Κίτας. Πολύ ωραία δημιουργία και κάρφωμα. Και έχουμε time out για τους Πουέμπλα. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. 63-48. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο και σε 3-48 η Πουέμπλα βρίσκονται πίσω στο σκορ με 15 πόντους, οι τυπικά φιλοξενούμενοι της σημερινής αναμέτρησης. Οι πεντάδες των δύο ομάδων ο Σίτας εξακολουθούν να είναι στο παιχνίδι, ο Μπέλης, ο Θεόδωρος, ο Πολυχρονιάδης, ο Γιάννης και ο Αλεπάκης. Ένα από την άλλη για τους Πουέμπλα ο Γιαννακούλας, ο Καρλιοφίλης, ο Λεκομπλές, ο Τσιακάλης και ο Νίκος Αλεξανδρίδης. Με το νούμερο 11. Η Πουέμπλα θα έχουν επίθεση. Και ο Αλεξανδρίδης θα είναι στην επαναφορά. Για να κούλα σε ρόλο playmaker. Ως συνήθως. Και λογικά της φετινής χρονιά θα είναι το βασικό playmaker της ομάδας των Πουέμπλα. Για να κούλα. Θα μιλά για τον Τσιακάλη. Θα με το Μπέλη. Θα κάνει πάρα λίγο το λάθος. Ο Αλεξανδρίδης καταφέρνει να συγκρατήσει την κατοχή. Γιαννακούλας θα το πάρει εδώ στο τριοφόντον, είναι άστοχο. Αλεφάκης στο μακρινό αμυντικό rebound. Τώρα τρέχει, ωραία δημιουργία και καλάθι από τον Μπέλη Δημήτρη. Θα το βλέπεις. Λες για 2, την κορφή της ρακέτας, όμως το καλάθι για τους Πουέμπλα. Λεκομπλές, δεύτερος καλύτερος επιθετικά για την ομάδα του, στο σημείο παιχνίδι. Μπέλη στο παιχνί. Και Καρδιοφίλης, όλος ο Λιμπάνης, με ανοιχτό γήπεδο. Ωραία, αποφεύγει τον αντίπαλό του. Λεκομπλές. Δεν χρειάζεται, δεν κάνει δεστική επιλογή. Γιαννακούλας για 3. 0-2 στο δεκάλεπτο για τον Γιαννακούλα. 55-50 το σκορ, υπέρ των Ελλάς Paper Bear. Κοίτα, πολύ ωραία προσπάθεια και εύστοχη. Όμορφο καλάθι, 67-50. Από το Χρήστο Κοίτα, ο οποίος χωρίς καμία αμφιβολία
οδεύει προς την κατάκτηση του Μπέτσαν MVP της σημερινής αναμέτρησης. Γιάννα Γκούλα. Αν καταφέρει φυσικά η Ελλάδα Space Bird να κρατήσει αυτή τη διαφορά υπέρ της. Λεκομπλέ. Γιατζάλη. Γιάννα Γκούλα. Ωραία κυκλοφορία. Σουτ για τρεις από τον Καρύο Φίλε. Είναι άστοχο. Και αλλαγή κατοχής. Μπάλα για τους γηπεδού κουτσού. Πάρει το στο τριοπόντο, είναι καλό σιτέρ, αλλά αυτό δεν το αποδεικνύει. Σκακάλι το... στο αμερικό ριμπά. Με το μπλε. Με το μπλε. Καλή άμυνα από τον Αλεπάκη, ο οποίος παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα. Κάνει αυτόρυπη δουλειά σήμερα. Κυρίως στο αμερικό δωμάτι. Για τρεις ο Αλεξανδρίδης, είναι άστοχος, πολυχρονιά της Γιάννης. Θα μαζέψει το αμερικό ριμπά. Για τον Μπέλη, την κορφή της ρακέτας, θα στοχεί Καρυοφίλης σε ένα ακόμη rebound. Οκτάριος Καρυοφίλης, Γιαννακούλας για τρεις, εύστοχος αυτή τη φορά, στους τριών πόντων. Καλά στις ευκολογίες για τους Πουέμπλα, μειώνουν στους 14. Για να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Επομένως 4 και 15 για τη λήξη του αγώνα. Πολυχρονιάδη. Κοίτα. Ωραία βγάζει έτσι ο Αλεφάκης. Πάρα πολύ καλή κυκλοφορία. Και ο Πολυχρονιάδη δεν μπορεί να φτάσει με στο λέει, αλλά έχετε ο Κοίτα. Με το follow 69-53. Πάλι από τον Πολυχρονιάδη πρώτερο. Του ζητάει και αλλαγή. Ο περάσει το παιχνίδι ο Παλιοφόν Παλιοφόν. Ενώ από την άλλη για τις Πουέμπλα έχουν μαζεμένες αλλαγές. Ο Ζαμίδης, ο Πάχτας. Ο Μπαχτσεβανόπουλος. Και ο Λαπαρίδης, ο παιχνίδι. Στον πάγο κάτω του Αλεξανδρίδης, Λεκομπλές, Κιακάλης και Γιαννακούλας. Πάχτας. Λαπαρίδη, βγάζει έξω, Πάχτα, για τρεις, άστοχος, Καρυοφίλης, επιθετικό rebound. Θα το πάρει το σύ για δύο πόντους, δεν του κάνει μπάζο, θα το και ο Φαρμάκης σε ένα μακρινό αμυντικό rebound. Πολυχρονιάδης Γιάννης, Φαρμάκης. Πολυχρονιάδης Γιάννης, ξανά για τον Παλιογιάννη. Ωραία για τον Μικηφόρο Γιώργο. Δεν μπορεί να ευθετήσει. Και ο Καρυοφίλης θα πάρει το rebound. Καρυοφίλης με αντίπαρο τον Αλεπάκη. Πάχτα σε ωραία κυκλοφορία. Ζαμίδης για τρεις. Ούτε τώρα. Ζαμίδης πίσω. Μακριά από τον καλό του εαυτό του πρώτου χρόνου. Και ο Αλεπάκης εδώ. Θα κάνει λάθος πάσα στην προσπάθειά του να βρει στον εθνιδιασμό τον Παλιογιάννη. Μπαχτσεβανόπουλος τώρα. Είναι για τον Λαπαρίδη. Μπαχτσεβανόπουλος περιμένει τον Σαμίδη. Παραμένει τώρα η επίθεση των Πουέμπλα. Λαπαρίδη. Πάχτα. Καρυοφίλη. Πολύ μεγάλο καλάθι. Δύσκολη κίνηση και δείγμα της κλάσης του παίκτη των Πουέμπλα. 69-55. Νικηφόρος Γιώργος. Πολύ χαμηλά δεν είναι διαιτητές, σωστή απόφαση. Τέταρτο φάουλ του Νεκτάρη Καρυοφίλη, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης σήμερα για τους Πουέμπλα. Νικηφόρος Γιώργος για τρεις, συνάστοχος και ο Ζαμίδης. Θα μαζέψει το rebound. Ζαμίδης ο οποίος κάνει debut σήμερα με τη Πουέμπλα. Δεν του... Πολύ ωραία προσπάθεια. Δεν μπορεί να ευθετήσει. Ζαμίδης ο οποίος... Δεν του βγαίνει μέχρι τώρα σήμερα το παιχνίδι τόσο πολύ. Εντάξει είναι λογικό, είναι η πρώτη επαφή με τη νέα ομάδα. Χρειάζεται αρκετό χρόνο προσαρμογής
για να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Έχει πολύ, πολλά περισσότερα βαλτίες θεωρώ. Πάει ο Γιάννης. Πολυχρονιάδης Γιάννης, τρομερή προσποίηση και καλάθι για τους Raspberry Bears, 71-55, εδώ Πολυχρονιάδης Γιάννης. Ο πιο έμπειρος παίχτη ίσως του παιχνιδιού από τους παίχτες που υπάρχουν στα άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. 71-55, απομένει 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Ο Στεφανόπουλος, Πάχτα. Ωραία προσποιείται, βγάζει έξω. Πρόξιμο από τον Χαρμάκη, σύμφωνα με τους διαιτητές και φάουλ. Τρίτο φάουλ από τον Χαρμάκη. Χαρμάκης ο βασικός σέντερ της ομάδας στον Raspberry Bear. Δανίδης, κάθνει ψηλά. Καλή άμυνα από τον Νικηφόρο Γιώργο. Ωραία προσπάθεια του Αλεπάκη, άστοχος, ο ίδιος επιθετικό rebound. 1-2-2 και 3 τώρα θα πετύχει καλάθι. Όμορφη προσπάθεια από τον Αλεπάκη. 73-55. Και τώρα Λαμπαρίδη. Επομένου με 30 δευτερόλεπτα. Ζανίδης, τελευταίες αυτές του αγώνα. Ζανίδης για 2. Κάνει έρμπολ. Κύριος προσπονιωνιάτης ο Γιάννης, την τελευταία επίδεση για την ομάδα. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ της σημερινής αναμέτρησης. 73-55, μεγάλη νίκη για τους Ελλάδες Paper Bears, οι οποίοι θα πετύχουν την πρώτη τους νίκη στο θεσμό του κυπέλου απέναντι στους Κουέμπλα. Από όλους εμάς εδώ στο Βασιλάκι Σαλόνικα, κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.